Η συζήτηση γύρω από τις τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας έχει απασχολήσει κατ' επανάληψη τα τελευταία χρόνια τη Βουλή και όχι μόνο. Και βέβαια μπορεί να διατηρείται μια κατά τη γνώμη μας παντελώς άγωνη αντιπαράθεση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για τον πράγματι απαράδεκτο τρόπο με τον οποίο έφερε και ψήφισε μόνος του σχεδόν τους κώδικες του ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν κλείσει η Βουλή τον Ιούλιο του 19. Όμως στην ουσία οι διάφορες επιμέρους τροποποιήσεις σε άρθρα που έχει ήδη διαδοχικά φέρει με τρεις νομοθετικές παρεμβάσεις η Νέα Δημοκρατία πριν από τις σημερινές, στην πραγματικότητα δεν αλλάζουν την ουσία του αντιδραστικού συνολικά χαρακτήρα του ποινικού δικαίου και δικονομίας. Προτού αναφερθούμε εκτενέστερα στις επιμέρους αλλαγές, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο ποινικός κώδικας, ο κώδικας ποινικής δικονομίας, αποτελούν το τμήμα εκείνο του δικαίου της κυρίαρχης τάξης που ασχολείται με την τυποποίηση και αντιμετώπιση του εγκλήματος, της αντίστοιχης πρόβλεψης των ποινών καθώς και της διαδικασίας επιβολής τους. Ουσιαστικά μιλάμε πρωτίστως για ένα σύστημα κανόνων καταστολής και αποστέρησης της προσωπικής ελευθερίας στα χέρια της κυρίαρχης τάξης. Το ισχυρότερο ίσως μέσο διατήρησης και επιβολής της κυρίαρχης πολιτικής, που δεν διστάζει όταν χρειαστεί να βαφτίσει ως εγκληματικές πράξεις ακόμα και τους αγώνες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, απέναντι στους οποίους επιχειρεί και με αυτά τα μέσα να θωρακιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι απανωτές αλλαγές που έκανε το τελευταίο διάστημα η Νέα Δημοκρατία δεν άνοιξαν τις ίσως πράγματι πιο εμβληματικές ως προς το αντιδραστικό τους περιεχόμενο διατάξεις που εισήγαγαν στην ποινική δικονομία, για παράδειγμα, τους αμερικανόπνευστους θεσμούς της ποινικής διαπραγμάτευσης και συνδιαλλαγής, την ποινική διαταγή που συρρυκνώνει στην πράξη το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου. Θεσμούς αντιδραστικούς και ασύμβατους με θεμελιώδεις υποτίθεται αρχές του δικαίου, που όμως διατηρούνται ανένδειχτες και από τη Νέα Δημοκρατία και με τις τελευταίες μακροσκελείς κατά τα άλλα αλλαγές. Όπως βέβαια διατηρούνται ως κόρην οφθαλμού και μια σειρά άλλες διατάξεις του ποινικού δικαίου που εμπλουτίστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με αδικήματα που αξιοποιούνται για να ποινικοποιηθούν και να χτυπηθούν εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις. Είναι εξάλλου ενδεικτικό ότι οι διατάξεις αυτές, όπως για παράδειγμα της διατάραξης κοινής ειρήνης, της διατάραξης λειτουργίας της υπηρεσίας κλπ., δεν ακολούθησαν τη γενική κατά τα άλλα υποτίθεται προοδευτική τάση της μείωσης των επαπειλούμενων ποινών που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία σήμερα αρκέστηκε στο ήδη υψηλό αυτό πλαίσιο ποινών που παρέλαβε. Πάνω σε αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο πατάει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο απέναντι σε κάθε φωνή που αμφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική, με απαράδεκτες ρυθμίσεις όπως αυτή του άρθρου 191 του ποινικού κώδικα, που δίκαια έχει συγκεντρώσει την αντίδραση ευρύτερα και του νομικού κόσμου και των δημοσιογράφων και άλλων προοδευτικών δυνάμεων, που αυστηροποιεί την ήδη ισχύουσα διάταξη περί διασποράς ψευδών ειδήσεων, με αφορμή, με το πρόσχημα της αντιμετώπισης των fake news για την πανδημία. Και θα μπορούσαμε να δεχτούμε πράγματι ότι αυτού του είδους η διάδοση των ψευδών ειδήσεων για τον ανεμβολία, στον διάφορα παραφιλολογία που επικρατεί, όντως είναι αντικοινωνικές και επικίνδυνες συμπεριφορές. Από πού και ως πού όμως με αφορμή αυτό ξεχυλώνεται, αν θέλετε, τη διάταξη με πολύ επικίνδυνες προεκτάσεις για τις λαϊκές ελευθερίες που χωρά κυριολεκτικά τα πάντα. Πού σταματάει η αλήθεια το όριο της ανησυχίας που κλονίζει την εμπιστοσύνη για τα ζητήματα εθνικής οικονομίας, άμυνας κλπ. Από πού και ως πού με αφορμή αυτά τα γεγονότα επιλέγετε να φημώσετε κάθε κριτική που ακούγεται ακόμη και για ζητήματα οικονομικών χειρισμών, άμυνας κλπ.
Υπάρχουν μια πληθώρα παραδειγμάτων, δηλαδή δημοσιεύματα που αμφισβητούν ή που επισημαίνουν, αν θέλετε, τους κινδύνους που έχουν για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, η εμπλοκή της χώρας μας στις επεμβάσεις του ΝΑΤΟ σε μια σειρά εξοπλιστικά προγράμματα κλπ. Αύριο μεθαύριο θα μπορεί εν δυνάμει να βαφτίζεται εγκληματική πράξη. Με το πρόσχημα λοιπόν της αντιμετώπισης των fake news για την πανδημία, ανοίγει ο δρόμος για ακόμα μεγαλύτερη λογοκρισία του τύπου, ακόμα και με διώξεις, σε συνέχεια βέβαια και των απαράδεκτων ρυθμίσεων του τρομονόμου στον πολιτισμό, με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία που στήριξαν βέβαια όλα τα άλλα κόμματα. Να γιατί η αντιπαράθεση που εξαντλείται συνήθως γύρω από το ύψος των επωφελούμενων ποινών συσκοτίζει στην πραγματικότητα τη συμφωνία γύρω από το συνολικό αντιδραστικό χαρακτήρα των αλλαγών στο ποινικό δίκαιο. Ταυτόχρονα διαμορφώνει έναν επίπλαστο και αποπροσανατολιστικό στην πραγματικότητα διαχωρισμό. Από τη μια η κυβέρνηση προπαγανδίζει τις αλλαγές αυτές στη λογική ότι αυστηροποιεί τις ποινές για τα εντεχθή εγκλήματα, ότι σταματάει τις αθρώες αποφυλακής βαρυπινητών, και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει την αυστηροποίηση των ποινών ως μια συντηρητική επιλογή της κυβέρνησης, ως αποτέλεσμα ακραίων δεξιών ιδεολειψιών της κυβέρνησης ή κάποιων υπουργών αυτής κλπ. Και βέβαια, όχι μόνο είναι επίπλαστος και αποπροσανατολιστικός αυτός ο διαχωρισμός, αφού, αν θέλετε, όπως είπαμε και παραπάνω, και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τη γενική τάση μείωση των ποινών, αύξησε σε ορισμένα αδικήματα, αυτά που θεωρεί πιο επικίνδυνα για το σύστημα, τα πλαίσια των ποινών και διεύρυνε το αξιόπινο, ακόμα και για αυτές τις επικίνδυνες διατάξεις του τρομονόμου, αλλά και η Νέα Δημοκρατία διατηρεί κατά τα λοιπά τα μειωμένα πλαίσια ποινών. Όμως αυτή η κοκορομαχία γύρω από το ύψος των ποινών, που φυσικά ενισχύεται και επικρατεί και στο δημόσιο διάλογο, κυρίως καλύπτει βολικά ότι η οριζόντια αύξηση ή μείωση των ποινών δεν αποτελούν από μόνες τους δείγμα πρόοδου ή συντήρησης. Πολύ περισσότερο δεν μπορούν από μόνες τους να δώσουν λύση στο πρόβλημα της εγκληματικότητας. Η ίδια η ζωή έχει αποδείξει ότι από μόνη της μια ποινή, όσο αυστηρή κι αν είναι, δεν μπορεί να αποτρέψει την αύξηση της εγκληματικότητας. Υπάρχουν πληθώρα παραδειγμάτων ιστορικά αλλά και σύγχρονα, ακόμα και σε άλλα δικαϊκά συστήματα, όπου για παράδειγμα παραμένει σε ισχύ η θανατική ποινή, ωστόσο από πουθενά δεν επιβεβαιώνεται ότι αυτή λειτουργήσε ή λειτουργεί τελικά αποτρεπτικά στο έγκλημα. Στην πραγματικότητα, αυτή η συζήτηση καλύπτει βολικά ότι κανένα ύψος ποινής δεν μπορεί από μόνο του να έχει αποτελέσματα αν δεν συνδυάζεται με ένα πλέγμα ουσιαστικών μέτρων, αφενός μεν πρόληψης και αφετέρου σοφρονισμού και επανένταξης. Να εντάσσεται δηλαδή σε μια συνολική αντικλιματική πολιτική, η οποία να ξεκινάει από τη διαμόρφωση προϋποθέσεων ώστε να μειώνονται οι εγκληματικές συμπεριφορές, να συνεχίζει με μια σοφρονιστική διαδικασία που πραγματικά διαπαιδαγωγεί τον αποδεδειγμένα υπαίτιο για την τέλεση της αξιόπινης πράξης και να ολοκληρώνεται με την ουσιαστική επανένταξη και στήριξή του στην κοινωνική ζωή. Σε κάθε περίπτωση, η διαμόρφωση του εύρους των επαπειλούμενων ποινών πρέπει να κρίνεται ξεχωριστά για κάθε αδίκημα με επιστημονικούς όρους και όχι να αυξομειώνεται οριζόντια αναλόγως με την τρέχουσα επικαιρότητα και συγκυρία. Με ανάλογο τρόπο αξιοποιείται συγκυριακά τις αλλαγές στο καθεστώς της υφόρων απόλυσης αλλά και τους περιορισμούς στην κατοίκον έκτηση ποινή σε ορισμένα αδικήματα. Ένας τέτοιος διαχωρισμός των καταδικασμένων έγκλειστων με βάση το έγκλημα που διέπραξαν είναι παντελώς αντιεπιστημονικός και κυρίως αποτελεί την πιο περίτρανη ομολογία αποτυχίας του σοφρονιστικού συστήματος. Η βαρύτητα της πράξης, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κλπ. Μπορεί να αποτελούν και αποτελούν λόγω διάκρισης της επιβαλλόμενης ποινής, κρίνονται κατά τη διαδικασία του δικαστηρίου πριν από την επιβολή της ποινής. Από τη στιγμή όμως που επιβάλλεται μια ποινή, δεν μπορεί να συνεχίζει να υπάρχει ένας τέτοιος διαχωρισμός στην αντιμετώπιση των κρατουμένων, ο οποίος μάλιστα φτάνει να τους ακολουθεί μέχρι και την απόλυσή του, χωρίς τελικά να αξιολογείται και εξατομικευμένα η πορεία και η συμπεριφορά του στο διάστημα αυτό. Επανέρχεται επομένως στο προσκήνιο το βασικό ζήτημα που αφορά
το ποιες είναι οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις ουσιαστικού σοφρονισμού και επανένταξης των καταδικαστέντων, κάτι για το οποίο δεν βγάζει άχνα ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε όμως ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα. Η κατάσταση στις φυλακές με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων παραμένει εκρηκτική λόγω των προβλημάτων υπερπληθυσμού, ελλείψεων σε ιατρικό, επιστημονικό και σοφρονιστικό προσωπικό κλπ. Και τελικά, όχι μόνο μετατρέπεται τις φυλακές σε αποθήκες ψυχών που δεν μπορούν να έχουν την παραμικρή συμβολή στη διαδικασία του σοφρονισμού, αλλά τελικά, όταν όλα αυτά διατηρούνται και ταυτόχρονα αυστηροποιούνται οι όροι της ηφόρων απόλυσης των αδειών προηγούμενα, καταργείται σε μια σειρά αδικήματα ή εναλλακτικά επιβαλλόμενη χρηματική ποινή, τότε δεν είναι, αντικειμενικά δημιουργείται, οξύνεται τις συνθήκες υπερπληθυσμού, που τελικά κατά το συνήθι τρόπο οδηγεί σε αυτούς τους οριζόντιους νόμους τους αποφυλακίσεων που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή ένα φαύλο κύκλο με γνωστά και τραγικά αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, αυτό που κυρίως επικρατεί στη δημόσια συζήτηση γύρω από τις κάθε φορά αλλαγές στον χώρο του ποινικού δικαίου, αποκρύπτει συνειδητά το γεγονός πως η εγκληματικότητα δεν αποτελεί ένα φυσικό, αλλά ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο αναπτύσσεται και εκδηλώνεται στη βάση της ταξικά διαχωρισμένης κοινωνίας και της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η φτώχεια, η ανεργία, η κοινωνική περιθωριοποίηση, η αμορφωσιά, οι αξίες και τα πρότυπα που γεννά και αναπαράγει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία εκολάπτεται η εγκληματικότητα. Είναι υποκριτικό λοιπόν να μιλάτε για την πάταξη της εγκληματικότητας. Όλα τα αστικά κόμματα που με την πολιτική σας υπερασπιστήκατε και προστατεύετε αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα και οξύνετε στην πραγματικότητα τις αιτίες που τη γεννούν. Όταν, για παράδειγμα, λειτουργεί εμπριστικά η ίδια η εμπορευματοποίηση της γης, τα επιχειρηματικά σχέδια για τις πράσινες business, η εγκληματική απαξίωση της δασοπροστασίας που ακολουθήθηκε κατά γράμμα από όλες τις αστικές κυβερνήσεις, μπορείτε ειλικρινά να ισχυρίζεστε ότι αρκεί η αυστηροποίηση των επαπειλούμενων ποινών για να αποτρέψει τον εμπρισμό των δασών? Και βέβαια, πόσο αλήθεια αμήλικτη ήταν η τιμωρία, όπως είπε ο εισηγητής της πλειοψηφίας από την πολιτεία στις πυρκαγιές του 2007, πριν από τη μείωση των πλαισίων ποινών. Πόσοι τιμωρούνται στην πραγματικότητα και για αυτή την εγκληματική πολιτική που βάζει στο στόχαστρο, που πυροδοτεί το χέρι των εμπριστών. Και βέβαια θέτει σε διακινδύνευση όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και την ίδια την ανθρώπινη ζωή και περιουσία. Παράλληλα, και στα ζητήματα, αν θέλετε, που έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα, γύρω από τα αποτρόπαια εγκλήματα δολοφονιών γυναικών από πρώην νυν συζύγους, συντρόφους τους, που πραγματικά συγκλονίζουν, όμως, πού εξαντλείται τελικά η όλη αντιπαράθεση? Στο ύψος των επιβαλλόμενων ποινών, που ανεπιφύλακτα τασόμαστε υπέρ της αυστηρότατης τιμωρής, όχι μόνο, δεν συζητάμε βέβαια μόνο για το ύψιστο και καθολικό δικαίωμα της ζωής, αλλά σε κάθε μορφή βίας που ασκείται σε βάρος των γυναικών. Ωστόσο, δεν βγαίνει πραγματικά τσιμουδιά για τις διαχρονικές ευθύνες των αστικών κυβερνήσεων, για την απουσία των υποστηρικτικών εκείνων κρατικών δομών, ξενώνων, συμβουλευτικών κέντρων, πλήρως στελεχωμένων με το απαραίτητο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό, που θα εξασφαλίζεται βέβαια με κρατική χρηματοδότηση, χωρίς την εμπλοκή μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και δηλαδή δεν βγαίνει τσιμουδιά για τη δημιουργία και δεν υπάρχει στην πραγματικότητα καμιά πρόοδος στη δημιουργία εκείνου του υποστηρικτικού δικτύου που μπορεί να βοηθήσει μια γυναίκα να ξεφύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Γιατί βέβαια οι όποιες νομοθετικές παρεμβάσεις δεν επαρκούν όταν μια γυναίκα έχει να αντιμετωπίσει πολλούς κοπέλους μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη, από την αστυνομική αδιαφορία ή αυθαιρεσία, μέχρι την υποστελέχωση ιατροδικαστικών υπηρεσιών, κοινωνικών υπηρεσιών και άλλα, τις μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες, όπως αντίστοιχα, αν θέλετε, και στις περιπτώσεις
που ορθά προβλέπονται κάποιες βελτιωτικές διατάξεις για τις περιπτώσεις των ανηλίκων, όπως αυτό της μεταφοράς της έναρξης της παραγραφής στην περίπτωση του βιασμού ανηλίκων. Όμως αρκούν αυτά όταν πραγματικά οι υποστηρικτικές κοινωνικές δομές για την προστασία των ανηλίκων καρκινοβατούν λόγω της υποστελέχωσης. Κυρίως βέβαια κανείς δεν μιλά για όλους εκείνους τους οικονομικούς και κοινωνικούς καταναγκασμούς που εκθέτουν μια γυναίκα στην πολύμορφη βία και ανασφάλεια. Η αυστηρότατη ποινική μεταχείριση των εγκλημάτων βίας κατά των γυναικών σε όλες τους τις μορφές είναι οπωσδήποτε επιβεβλημένη. Όλο όμως από μόνο της μια αυστηρή ποινή δεν αρκεί για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της βίας κατά των γυναικών. Η λύση βρίσκεται στη διαμόρφωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθήκων που τους επιτρέπουν να στέκονται στα πόδια τους χειραφατημένες οικονομικά, κοινωνικά και ψυχικά, ώστε να είναι σε θέση να καταγγείλουν, να αντιπαλέψουν κάθε μορφής βίας, αλλά και να απογκλωβιστούν από τέτοιου είδους παθογόνες σχέσεις. Επομένως, οποιαδήποτε ποινική ρύθμιση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας δεν μπορεί να κρίνεται αφηρημένα, αλλά θα πρέπει αυτή να κρίνεται συγκεκριμένα σε σχέση με την κοινωνία που εφαρμόζεται, με τη γενικότερη πολιτική που ασκείται. Αναγκαίος επομένως όρος για την εξάλληψη της εγκληματικότητας είναι βέβαια η δημιουργία μιας κοινωνίας που θα εξασφαλίζει την καθολική πρόσβαση στην εργασία, τη μόρφωση, την υγεία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, που θα διαπαιδαγωγεί και τα μέλη της σε ανώτερες ηθικές αξίες, της αντιοτέλειας της κοινωνικής αλληλεγγύης. Δηλαδή μια κοινωνία χωρίς την αντικειμενική βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται οι εγκληματικές συμπεριφορές, αλλά και μέσα από μια σοφρονιστική διαδικασία που πραγματικά διαπαιδαγωγεί και ολοκληρώνεται, αν θέλετε, με την ουσιαστική επανένταξη και στήριξη για την επιστροφή των αποδεδειγμένων επαιτίων για την τέλεση αξιόπινης συμπεριφορών στην κοινωνική του ζωή. Στα ζητήματα του κώδικα ποινικής οικονομίας θα αναφερθώ αναλυτικά στην κατάρθρον συζήτηση. Υπάρχουν διατάξεις που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Θα ακούσουμε και βέβαια και την ακρόαση των φορέων και θα τοποθετηθούμε αναλυτικότερα. Ευχαριστώ.